Βρισκόμαστε στο γραφείο της περιβαλλοντολόγου Μαρίας Κλινάκη για να ζητήσουμε πληροφορίες για την εργασία μας. Περάστε. Δεν λέω να κάνετε αναγκάσεις. Όμως την προηγούμενη φορά τα αφήσατε να ξεραθούν. Δεν μιλάω άλλο. Ναι, γεια. Είμαστε από το δεύτερο γυμνάσιο Βούλας και κάνουμε μία εργασία σχετικά με την αξία των δασών. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες? Βεβαίως, όπως ξέρετε κι εσείς, το δάσος είναι ένα πολυτιμότατο αγαθό. Οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα δάση σαν να είναι ανεξάρτητες πηγές, τις οποίες μπορούν να ελαττήσουν κατά βούληση. Τα δάση όμως είναι ευαίσθητα και ανεκτίμητα για το περιβάλλον. Τα εκμεταλλεύονται για το ξύλο τους, αλλά και για την παρασκευή ρητίνης, ινών, φαρμάκων και χρωστικών ουσιών. Αποτελούν τα σπουδαιότερα αποθέματα της βιοποτηρίας του κόσμου και συμβαίνουν σημαντικά στην προστασία των εδαφών που απειλούνται από τη διάβρωση, δηλαδή τη φορά του εδάφους. Παίζουν, ρωτεύονται ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα χάρη στη φωτοσύνθεση. Μια φυσική διαδικασία των φυτών που συζυγιάζει τον ήλιο, το αέρα και το νερό. Μερικές απλές ενέργειες μας επιτρέπουν να περιορίσουμε τη σπατάλη του ξύλου, ιδιαίτερα για τα είδη των δέντρων που απειλούνται. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιες από αυτές? Στο σπίτι βεβαίως ότι τα έπιπλα από εξωτικό ξύλο που αγοράζουν οι γονείς παίρνουν τη σήμανση FSC. Η σήμανση αυτή εγγυάται ότι το έπιπλο δεν κατασκευάζεται από πλημμυρίδια. Στο σχολείο να χρησιμοποιείς την πίσω πλευρά κυκλωμένων χαρτιών για τα σχέδιά σου ή για πρόσφυγα. Παρότρινε επίσης στους γύρους να μην κάνουν φωτοτυπίες παρά μόνο αν είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Και τέλος, όταν οι γονείς σου αγοράζουν βιβλία, ζήτησέ τους να βεβαιωθούν ότι για την εκτύπωσή τους χρησιμοποιήθηκε χαρτί με τη σήμανση FSC από δέντρα που προέρχονται από δάση στα οποία ακολουθούνται οι αρχές της υφόρου ανάπτυξης. Κυρία Κλινάκη, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Θα είμαι στη διάθεσή σας για μια άλλη εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Sorry, you're standing at my door. Guess this means you take back all you said before. Like how much you wanted anyone but me. Said you'd never come back, but here you are again. 'Cause we belong. Yeah.
but I can't let you go.